Από τα 16 και 17 τους χρόνια μπαίνουν στην αγορά εργασίας, συχνά ως απάντηση στην αδυναμία των οικογενειών τους να καλύψουν τις ανάγκες τους. Υπάρχουν τρομερές δυσκολίες στα νοικοκυριά, υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι εργάζονται και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην ακρίβεια και στις ανάγκες που έχει ένα νοικοκυριό και αναγκάζονται να συμφωνήσουν και να εργαστούν τα ανήλικα. Παιδιά στην εφηβεία, πριν ενηλικιωθούν, γίνονται ανήλικοι εργαζόμενοι που στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια και υπό την πίεση έλλειψης εργατικών χεριών δείχνουν να πολλαπλασιάζονται. Κάθε χρόνο με τα στοιχεία που μας δίνει και η επιθεώρηση αλλά και με τα στοιχεία που έχουμε εμείς από τους εργαζόμενους, κάθε χρόνο η ανήλικη εργασία αυξάνεται. Δυστυχώς η αύξηση είναι τρομακτική. Μιλάμε για ποσοστία, πάνω από 1000% όταν δηλαδή πριν μερικά χρόνια δεν ξεπερνούσαν οι αιτήσεις της 100, τώρα ξεπερνάνε τις 1200 αιτήσεις. Τουρισμός και εστίαση φαίνεται ότι στην Κρήτη βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού το μεγαλύτερο μέρος των ανήλικων εργαζόμενων βρίσκει εργασία σε αυτούς τους χώρους την περίοδο των καλοκαιρινών τους διακοπών. Λόγω και της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει στον τουρισμό, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα παιδιά να ζητάνε εργασία και να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία και γενικά στον τουρισμό ανήλικοι εργαζόμενοι. Δεν είναι όμως μόνο όσοι δηλώνονται, αφού η μαύρη εργασία έχει βρει και στους ανήλικους πεδίο εκμετάλλευσης. Αυτές είναι οι νόμιμες και επίσημες, τα επίσημα νούμερα. Γιατί τα ανεπίσημα, δηλαδή αυτά που δεν δηλώνονται, είναι κατά πολύ περισσότερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσεγγίζεται και από τους επιστήμονες η ανήλικη εργασία, αφού αν οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, όπως επίσης αν η εργασία δεν είναι επιλογή του παιδιού, αλλά επιβολή των γονέων, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι απόλυτα αρνητικές. Προφανώς οι συνθήκες εργασίας νομίζω ότι κάνουν και τη διαφορά. Εργασία η οποία είναι πιεστική, εργασία η οποία είναι εξοντωτική, εργασία η οποία είναι ψυχοπιεστική για τον ανήλικο, προφανώς και θα λειτουργήσει αρνητικά. Πάντως με την αύξηση μέσα σε λίγα χρόνια να είναι ασύλληπτη, οι ανήλικοι εργαζόμενοι φαίνεται ότι παρά τις δεσμεύσεις του νόμου αποτελούν μια προνομιακή κατηγορία εργαζομένων που ελέγχεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις, αν και πολλοί εκτιμούν ότι το κυνήγι του κέρδους για κάποιους δεν σταματά στην ανάγκη προστασίας της ανηλικότητας. Υπάρχει συνένεση πάντα των γονέων. Χρειάζεται να παρακολουθούν και οι ίδιοι τις συνθήκες και να ελέγχουν τις συνθήκες που δουλεύουν τα παιδιά τους. Και αν δουν κάτι μεικτό, να μην διστάσουν να το καταγγείλουν τόσο στο εργατικό κέντρο, όσο και στην επιθεώρηση εργασίας. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, αλλά κοιτάξτε να δείτε, στο Ηράκλειο ζούμε, η μικρή κοινωνία είναι και νομίζω ότι η παραβατικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τουλάχιστον την εστίαση και τον τουρισμό. Όσο για την εργατικότητα με βάση το χρόνο έναρξης της εργασίας, μάλλον φαίνεται ότι αποτελεί μύθο. Αφού οι επιστήμονες δηλώνουν ευθέως ότι όσο νωρίς και αν εργαστεί ένα παιδί, αν δεν είναι επιλογή του, δεν σημαίνει ότι η έναρξη της εργασίας μετεπιβολής θα το κάνει εργατικό ενήλικα. Ένας ανήλικος ο οποίος θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αυτός θα γίνει μελλοντικά και ένας υπεύθυνος ενήλικας. Όχι αυτός που θα πιεστεί. Σίγουρα όχι αυτός που θα πιεστεί να μπει σε ένα χώρο εργασίας όταν δεν είναι έτοιμος ο ίδιος να μπει στο χώρο της εργασίας.